Να δώσω το λόγο στον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα, αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτική στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Κύριε Γρίβα, ο λόγος εσάς. Να καλησπέρισω και εγώ, να ευχαριστήσω για την τιμή της πρόσκλησης, την Πηξίδα. Και όχι μόνο την τιμή, είναι έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο για μένα, γιατί ξεφεύγει από τα συνηθισμένα ενδιαφέροντά μου και αυτά που καλούμε κατά καιρούς να συζητήσουμε. Εγώ, όπως είπατε, είμαι γεωπολιτικός και μάλιστα με έμφαση, με ειδικότητα μάλλον, στις στρατιωτικές τεχνολογίες. Αυτό είναι το γνωστικό μου αντικείμενο. Οπότε πολύ δύσκολα καλούμε να μιλήσω για ιστορικά θέματα. Παρόλα τα αυτά, επειδή στο πλαίσιο της γεωπολιτικής ανάλυσης, της συστημικής γεωπολιτικής ανάλυσης, έτσι όπως έχει καθιερώσει, έχει φορμουλάρει, αν θέλετε, αυτή την επιστημονική μέθοδο ο καθηγητής μου Γιάννης Ομάζης, ο χρόνος είναι κάτι το ενιαίο, κάτι το που υπάρχει και τώρα. Δεν μπορούμε δηλαδή πολύ εύκολα να διαχωρίσουμε το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Το παρελθόν υπάρχει και επηρεάζει και τις σημερινές μας γεωπολιτικές συμπεριφορές και κυρίως επηρεάζει και το μέλλον. Το ένα είναι αυτό. Άρα λοιπόν, για να κατανοήσουμε τη δυναμική του νέου συστήματος του ελληνοτουρκικού, το οποίο με τη σειρά του αποτελεί κομμάτι ενός νέου διεθνούς συστήματος, καλό θα ήταν, ειδικά αυτή την εποχή που βρισκόμαστε σε μια μεγάλη τυφλότητα αναφορικά με το τι μέλη γενέστε, καλό θα ήταν να κοιτάξουμε τα ιστορικά θεμέλια αυτής της εποχής και να δούμε πώς μπορούν να πάνε τα πράγματα. Καταρχάς, κάθε ένας που ξεκινάει, που προσπαθεί να κάνει μια ρεαλιστική ανάγνωση του διεθνούς συστήματος, οφείλει να κατανοήσει ότι είμαστε ενώπιον μιας νέας εποχής, ενός νέου κόσμου, ενός νέου διεθνούς συστήματος. Από ό,τι φαίνεται αυτό το πράγμα, μόνο οι ελληνικές ηγετικές ελίτ δεν το έχουν καταλάβει και συμπεριφέρονται ως σαν να ήταν στο 1980, στο 1970, δεν ξέρω και εγώ που αλλού, δηλαδή σε έναν ψυχροπολεμικό κόσμο ή ακόμη χειρότερα, ως σαν να ήταν στην αμέσως επόμενη μέρα της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης, αν θεωρήσουμε ότι υπήρξε κατάρρευση και όχι γενικότερα μια αλλαγή παραδείγματος, να το πούμε έτσι, όπου θεωρούν ότι βρίσκονται σε έναν μονοπολικό κόσμο ελεγχόμενο ολοκληρωτικά και απόλυτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και στην Ελλάδα συνεχίζει να υπάρχει, να αποκαλούμε και τον Αμερικανό, τον εκάστοτε Αμερικανό πρόεδρο, με τον κομικό τίτλο του Πλανητάρχη, που δεν υπάρχει κάτι αντιστοιχό του στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν νομίζω δηλαδή οι πολίτες του Κυρίμπατη ή του Βανουάτου να λένε τον Αμερικανό πρόεδρο άρχοντα του πλανήτη. Μόνο εμείς το λέμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτή η παρανοϊκή ανάγνωση της διεθνούς πραγματικότητας μας εμποδίζει να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε έναν πολυπολικό κόσμο, ο οποίος όμως κινείται προς μία νέα διπολική ταυτότητα. Είναι πιθανόν τουλάχιστον, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας πολυπολικός πλανήτης μέσα στον οποίο η Τουρκία προσπαθεί να επιστρέψει στο παρελθόν, να κινηθεί στο μέλλον, προς το μέλλον, επιστρέφοντας όμως στο παρελθόν και ουσιαστικά ξαναφτιάχνοντας ένα νέο εξυγχρονισμένο έκδοχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που να είναι προσαρμοσμένο στα δεδομένα της νέας εποχής, της σημερινής εποχής. Λοιπόν, για να το πούμε, για όποιον θα έλεγα επιμένει να μην αντιλαμβάνεται ότι είμαστε σε ένα νέο κόσμο, ας σκεφτούμε ότι χαρακτηρίζουμε σήμερα τον κόσμο μας ως μεταψυχροπολεμικό. Δηλαδή με αυτό το διπλό μετά ουσιαστικά λέμε ότι δεν έχουμε ιδέα για το που βρισκόμαστε και συνεχίζουμε να ορίζουμε το πλανητικό σύστημα με βάση την ψυχροπολεμική δυναμική. Αλλά αυτή έχει αλλάξει. Βρισκόμαστε σε ένα νέο κόσμο, επαναλαμβάνω, μέσα στον οποίο έχουμε εμείς με την Τουρκία έχουμε μια τεράστια γεωπολιτική ασυμμετρία. Η Τουρκία προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να πρωταγωνιστήσει, έστω και με έναν φαραωνικό, έτσι, υπερφιλόδοξο, υπερφύαλο τρόπο, ενώ εμείς βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι σε μια, έτσι, παροχημένη ανάγνωση του ιστορικού γίγνεσθε. Και είμαστε σε λάθος γεωπολιτικό χρονισμό, θα λέγαμε. Λοιπόν, και μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ακριβώς για να δούμε πώς θα μπορούσε να ήταν τα πράγματα, θα πρέπει να δούμε το ιστορικό
παρελθόν και θα πρέπει να δούμε και πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια της Τουρκίας να καταστεί εκ νέου Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κατά την ταπεινή μου άποψη λοιπόν, αν και δεν είμαι ιστορικός και δεν θέλω να κλέψω τον ρόλο από κανέναν, η προσπάθεια της Τουρκίας ξεκίνησε ακριβώς την επόμενη μέρα της συνθήκης της Λοζάνης και ουσιαστικά της κατάρρευσης της συμφωνίας της συνθήκης των Σευρών. Δηλαδή, από μόνη της η κατάρρευση, η μη εφαρμογή της συνθήκης των Σευρών, η καταστροφή, η μικρασιατική καταστροφή και η Τουρκία όπως προέκυψε μετά από αυτήν, ουσιαστικά ήταν το πρόπλασμα αυτού που ζούμε σήμερα. Δεν είναι λοιπόν, όπως λέει ο Μπροντέλ, τα γεγονότα που ζούμε σήμερα στον δικό μας χρόνο αποτελούν τον αφρό που έρχεται στην επιφάνεια από κύματα που μπορούν να έχουν ξεκινήσει από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Άρα λοιπόν, κατά την ταπεινή μου άποψη, η σημερινή επεκτατική, αδιφάγα, επιθετική και άκρος αναθεωρητική, άκρος φιλόδοξη Τουρκία έχει τις ρίζες της ακριβώς στην ανώμαλη γεωγραφία που προέκυψε μετά την νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδος στη Μικρά Ασία και την ουσιαστικά την εξόντωση, την καταστροφή της συνθήκης των Σευρών και τον κόσμο που διαμορφώθηκε μετά. Για να το πούμε πολύ απλά, διαμορφώθηκε μια υπερβολικά μεγάλη και ισχυρή, δυνάμει ισχυρή, δεν ήταν τότε, αλλά προέκυψε στο μέλλον, έβαλε και στα σπέρματα, Τουρκία. Μια Τουρκία που ήταν εγγενώς επιθετική, γιατί σε σχέση με την Ελλάδα βρισκόταν σε μια γεωγραφία που την οθούσε σε επιθετικές κινήσεις, ακόμη και αν δεν είχε τέτοια πρόθεση, γιατί ήταν μια Τουρκία η οποία καταπίεζε, είχε κάνει γενοκτονίες, είχε καταστρέψει, ουσιαστικά είχε ακροτηριά στην Αρμενία, είχε καταστρέψει ένα κράτος, το κουρδικό κράτος που θα έπρεπε να υπάρχει σήμερα στην περιοχή και διαμόρφωσε μια ανώμαλη κατάσταση. Λοιπόν, αυτή η ανώμαλη κατάσταση είναι κατά κάποιο τρόπο ήταν η λάθος ιστορία, να το πούμε έτσι. Για όσους θυμούνται ένα ιστορικό βιβλίο του Φίλιπ Κέι Ντικ, βιβλίο επιστημονικής φαντασίας, «Ο άνθρωπος στο ψηλό κάστρο», που είναι ένα βιβλίο εναλλακτικής ιστορίας, που χειριστήκε και ταινία, αν θυμάμαι καλά. Εκεί λοιπόν οι Γερμανοί και οι Ιάπωνες έχουν νικήσει το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και έχουν καταλάβει και την Αμερικανική Ήπειρο. Αλλά αυτό είναι μια λάθος, είναι μια παρανοϊκή, είναι μια υπερβολικά, έτσι να το πούμε, καρικατούρα της κανονικής, μια καρικατούρα της κανονικής ιστορίας. Οπότε και οι άνθρωποι που ζουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο στο μυθιστόρημα, πολλές φορές βλέπουν την πραγματικότητα να αλλάζει και βλέπουν αυτό που είναι πίσω. Άρα λοιπόν, εγώ το παρομοιάζω, παρομοιάζω τον άνθρωπο στο ψηλό κάστρο, την πραγματικότητα αυτή, την εναλλακτική ιστορία, με αυτό που προέκυψε ακριβώς επειδή δεν εφαρμόστηκε η συνθήκη των Σευρών. Δηλαδή, η γεωγραφία, η πολιτική γεωγραφία της περιοχής που θα ερχόταν με τη συνθήκη των Σευρών ήταν ο φυσιολογικός κόσμος, να το πούμε έτσι, ή εν πάση περιπτώσει ένας πολύ πιο υγιής και πιο υγιής κόσμος, ένα πολύ πιο υγιές γεωσύστημα από αυτό που προέκυψε μετά. Εάν επιβαλλόταν η συνθήκη των Σευρών, θα είχαμε μια Ελλάδα στις φυσιολογικές της, στις ιστορικές της και στις υγιείς της γεωπολιτικές διαστάσεις, που θα ήταν ένθεν και ένθεν του Αιγαίου, με το Αιγαίο και τις αρχιπελαγικές δομές των ελληνικών νησιών να αποτελούν το κέντρο αυτού του συστήματος, ενώ σήμερα είμαστε κατά κάποιο τρόπο κουτσί, να το πούμε έτσι. Θα υπήρχε το κουρδικό κράτος που θα έπρεπε να υπάρχει, θα υπήρχε ένα πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο υγιές αρμενικό κράτος από ό,τι σήμερα και θα υπήρχε μια πολύ πιο μικρή Τουρκία, η οποία ακριβώς γιατί θα ήταν και αυτή σε μικρότερες διαστάσεις, δεν θα είχε μπει στη δυναμική του επεκτατισμού, της καταπίεσης στο εσωτερικό των μειονοτήτων και όλα αυτά που την οδηγούν εδώ και χρόνια να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί και πλέον σε αυτόν τον ρευστό κόσμο του σήμερα να διεκδικεί εκ νέου την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, ένα ερώτημα που πάλι επαναλαμβάνω, φοβάμαι ότι μπαίνω σε άλλα χωράφια, αλλά οφείλω να το πω για να δούμε και ως δίδαγμα για το μέλλον. Δεν μιλάω ιστορικός, μιλάω ως απλός μαθητής γυμνασίου. Όταν μαθαίναμε, ας πούμε, στο σχολείο για την συνθήκη των Σευρών,
ουσιαστικά το μήνυμα που παίρναμε ήταν ότι ήταν αναπόφευκτο να μην λειτουργήσει, αναπόφευκτο να καταρρεύσει. Και η μετέπειτα κατάσταση με τη συνθήκη της Λοζάνης θεωρείται αναπόφευκτο να υπάρξει. Λοιπόν, αυτό είναι μια, θα έλεγα, μια λανθασμένη από επιστημολογικής άποψης ανάγνωση της πραγματικότητος. Εδράζεται πάνω σε ένα νευτόνιο, μηχανιστικό, αιτιοκρατικό μοντέλο μελέτης των ιστορικών δρόμενων, όπου θεωρείται ότι ό,τι προέκυψε, ό,τι υπήρξε, δεν υπήρχε καμία άλλη, δεν υπήρχε καμία άλλη εναλλακτική λύση. Αυτό που υπήρξε ήταν αυτό που θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Όπως μαθαίναμε στο σχολείο, ας πούμε, πάλι ότι ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος, μαθαίναμε τα αίτια και τις αφορμές του Α Παγκόσμιου Πολέμου και μαθαίναμε ότι ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν απόφευκτο να υπάρξει. Δεν είναι έτσι όμως. Από επιστημολογικής άποψης σήμερα κυριαρχούν περισσότερο θεωρίες που δίνουν έμφαση στις θεωρίες του χάους και της πολυπλοκότητας, άρα υπάρχουν και εναλλακτικοί δρόμοι που θα μπορούσε να πάρει η ιστορία. Επαναλαμβάνω, από γεωπολιτικής άποψης, τουλάχιστον, η ιστορία, πραγματικότητα μάλλον, όχι ιστορία, δεν είναι μόνο αυτό που συνέβη, αλλά αυτό που θα μπορούσε να έχει συμβεί. Και αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει, αλλά και αυτό που θα μπορούσε να συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να ακούγονται έτσι περίεργα αυτά που λέω και σε κάποιον να πούνε τι χαζομάρες είναι αυτές που λες. Αλλά οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία, πρέπει να ξεφύγουμε από στερεοτυπικές αντιλήψεις και πρέπει να δούμε τη σχέση μας με την Τουρκία σε μια πιο δυναμική προοπτική. Για παράδειγμα, αφήστε το παρελθόν. Εδώ στο σήμερα κυριαρχούν στερεοτυπικές, ητοπαθείς, μηδενιστικές και παρανοϊκές αντιλήψεις του τύπου ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη και ισχυρή χώρα και εμείς δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Ναι. Αυτά είναι τρίχες κατσαρές. Δεν είναι λόγια του καφενέ στο λιμανιού την άκρη. Δεν είναι καν να τα συζητάμε. Λοιπόν, ο Πάρης τα ξέρει πολύ καλά. Ακόμη και σήμερα, τουλάχιστον στο στρατιωτικό τομέα, η Ελλάδα έχει κάποια μικρά, πλην όμως υπαρκτά στρατιωτικά πλεονεκτήματα. Δεν συζητάμε για το παρελθόν. Στη δεκαετία του 70, για παράδειγμα, μετά την καταστροφή της Κύπρου, για μεγάλο χρονικό διάστημα, και στη δεκαετία του 80, ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος στο Αιγαίο θα ήταν ουσιαστικά μια μεγάλη άσκηση του ελληνικού ναυτικού και της αεροπορίας. Λοιπόν, θα μπορούσε να υπάρξει ολοκληρωτικός αφανισμός των τουρκικών δυνάμεων, κυριολεκτικά για πλάκα. Λοιπόν, δεν υπερτερούσαν πουθενά. Ακόμη και τότε όμως υπήρχε αυτή η αντίληψη της μεγάλης Τουρκίας, της αδύναμης Ελλάδας. Λοιπόν, οπότε αυτή η φαντασιακή πραγματικότητα που μας περιβάλλει θα πρέπει να σπάσει. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ποια είναι η πραγματική πραγματικότητα. Και στο πλαίσιο αυτό και κοιτώντας και το παρελθόν και να δούμε ότι αυτό που προέκυψε δεν ήταν κατά ανάγκη αυτό που θα μπορούσε να προκύψει. Κυρίως δεν ήταν το υγιές. Το υγιές, επαναλαμβάνω, για όλη την περιοχή και για την Τουρκία θα ήταν να έχει εφαρμοστεί η συνθήκη των Σευρών, να έχει δημιουργηθεί μια πολύ πιο υγιής γεωγραφία, μια πολύ πιο σταθερή Ελλάδα, μια πιο σταθερή Τουρκία, ένα κουρδικό κράτος, που να είναι ένα έθνος κράτος των Κούρδων, μια μεγαλύτερη Αρμενία και η γεωγραφία της περιοχής, η πολιτική γεωγραφία θα ήταν πάρα πάρα πολύ πιο ισορροπημένη και οι σχέσεις μας με την Τουρκία σήμερα θα ήταν πάρα πολύ καλύτερες. Άρα λοιπόν, ούτε υπήρχε κάποιο δεδομένο παρελθόν, δεν υπάρχει κάποιο δεδομένο παρόν και σίγουρα δεν υπάρχει κάποιο δεδομένο μέλλον. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κυριολεκτικά σε μία από τις σπάνιες στιγμές στην ιστορία όπου τα πάντα είναι ανοιχτά. Πάλι μου θυμίζουν κάτι μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας που υπάρχουν πολλά εναλλακτικά μέλλοντα. Και η Ελλάδα δεν είναι απλώς ότι βρίσκεται σε αυτή την εποχή, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της εποχής. Πάλι με ποδοσφαιρικούς όρους που είναι οι αγαπημένοι μου, είναι ότι βρισκόμαστε στους ομίλους του Champions League. Έχουμε μπει, παίζουμε για το παγκόσμιο κύπελο, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, μας έχει συμπαρασύρει έτσι κι αλλιώς η Τουρκία, η οποία θέλει να λειτουργεί ως μεγάλη δύναμη σε αυτή την ευρασιατική σκακέρα, αλλά έτσι κι αλλιώς είμαστε και εμείς. Είμαστε λοιπόν ενώπιος ενός ρευστού κόσμου. Έχουμε απέναντί μας μια Τουρκία που είναι όχι μόνο φιλόδοξη, όχι μόνο ηγεμονική, όχι μόνο επιθετική, ξεκάθαρα και δηλωμένα θέλει να καταστρέψει την Ελλάδα ως συγκροτημένη γεωπολιτική οντότητα
για τον απλούστατο λόγο ότι είναι το μόνο εμπόδιο που έχει, έτσι ώστε να καταφέρει να δημιουργήσει γύρω της έναν κενό χώρο, μία no man's land, μία ζώνη καταστροφής γύρω από αυτήν, που θα είναι και κατά κάποιο τρόπο το τείχος προστασίας από τις επιδράσεις των άλλων δυνάμεων, έτσι ώστε με όχημα αυτό να μπορέσει μετά να συνδιαλλαγεί με τα υπόλοιπα μεγάλα μαγαζιά του πλανήτη ως ίσως προς ίσον, όπως είναι η απόλυτη, δηλωμένη, ξεκάθαρη φιλοδοξία της. Το είδαμε και στον Αγκόρνο Καραπάχ, είδαμε δηλαδή ότι η Τουρκία εμφανίστηκε εκεί όχι απλώς ως σύμμαχος των Αζέρων, αλλά ως ο οργανωτής και ο ηγέτης της επίθεσης αυτής, με σκοπό αυτό το ιστορικό συμβάν να λειτουργήσει ως εικόλα, ως ο καταλήτης, ώστε να μπορέσει η Τουρκία να πλασάρει τον εαυτό της ως ηγέτιδα δύναμη μιας ομάδας χωρών μέσα στην Κεντρική Ασία, που θα περιλαμβάνει αυτές τις τουρκόφωνες, τουρκογενείς δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, το Πακιστάν και τον εαυτό της σε πρώτη φάση, με την ίδια όμως να είναι ηγέτιδα δύναμη, ώστε να μπορέσει μετά να συνδιαλλαγεί με τη Δύση και την Ανατολή, με τις δύο μεγάλες συσπυρώσεις. Λοιπόν, οπότε έχουμε απέναντί μας πεδίο δόξης λαμπρών. Και πρέπει, επαναλαμβάνω, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι μια κατάσταση επικίνδυνη μεν, από την άλλη μας δίνει και τεράστιες ευκαιρίες, γιατί η φιλοδοξία αυτή της Τουρκίας αυτομάτως αναβαθμίζει γεωπολιτικά και την Ελλάδα. Μας μετατρέπει σε δυνητικό κόφτη, αν θέλετε, ρυθμιστική δύναμη αυτής της υπερφιλόδοξης Τουρκίας, που μπορούμε να μπορέσουμε να πουλήσουμε εντός εισαγωγικών αυτή μας την ιδιότητα προς όποια κατεύθυνση του ορίζοντα θέλουμε. Θα γίνω κουραστικός, γιατί αυτό το έχω πει πάμπολες φορές. Για να μπορέσεις όμως να λειτουργήσεις με αυτόν τον τρόπο, οφείλεις να λειτουργήσεις εθνικά ανεξάρτητα, αυτόφωτα, αυτόνομα και με βάση μια εθνοκεντρική γεωπολιτική στρατηγική, χωρίς να είσαι δεσμευμένος με λογικές του τύπου ανήκω στη Δύση, ανήκω στο Βορρά, ανήκω στο Νότο, ανήκω στον υποχθόνιο κόσμο ή δεν ξέρω κι εγώ που αλλού. Ή εδώ πέρα εμείς κάνουμε ό,τι μας πούνε οι Γερμανοί, κάνουμε ό,τι μας πούνε οι Αμερικάνοι, κάνουμε ό,τι μας πούνε οι εξωγήινοι και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά κατ' εμέ έχουν τελειώσει, εάν θέλουμε η Ελλάδα να επιβιώσει στις επόμενες δεκαετίες. Οφείλουμε να ξεκινήσουμε μια πολιτική εθνικής ανεξαρτησίας. Για όσους επιμένουν ότι αυτό δεν γίνεται γιατί είμαστε μια κατακτημένη χώρα, γιατί είμαστε υπό τον έλεγχο των δανειστών, γιατί χρωστάμε τις Μιχαλούς, γιατί δεν έχουμε εθνικό νόμισμα, γιατί, ακριβώς για αυτούς τους λόγους πρέπει να ξεκινήσεις αυτή την προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να είναι μια σκέξο, πρέπει να πάει σκαλοπάτι-σκαλοπάτι. Το ένα σκαλοπάτι είναι ακριβώς αυτό, αυτή η γεωπολιτική αναβάθμιση, παύλα κίνδυνος που προκύπτει από τη γειτνίαση με αυτή την Τουρκία, η οποία και αυτή η Τουρκία με τη σειρά της, όχι αξιοποιώντας το γεωπολιτικό δυναμικό που της έδωσε η συνθήκη της Λοζάνης, η μετά, να το πούμε έτσι, τη μικρασιατική καταστροφή Τουρκία, προσπαθεί να επανέρθει στην αυτοκρατορική της οθωμανική ταυτότητα. Εμείς με τη σειρά μας, λοιπόν, θα έπρεπε να έχουμε ως πυρήνα της πολιτικής μας, ακριβώς γιατί το μέλλον είναι ασαφές, ένα ιδανικό παρελθόν, ένα ιδανικό γεωιστορικό παρελθόν, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος. Και το ιδανικό αυτό γεωιστορικό παρελθόν για εμάς και για τους υπόλοιπους λαούς περιοχής και για την Τουρκία ήταν ακριβώς ο χάρτης που προέβλεπε η συνθήκη των Σευρών. Τώρα θα μου πείτε, τι εννοείς μεγάλε, να πάμε να καταλάβουμε την Ανατολική Θράκη ή μεγάλο κομμάτι της Μικράς Ασίας? Όχι κατά ανάγκη. Το να μπορείς όμως να πακτώσεις την κυριαρχία σου, να την κάνεις αναντήρητη την κυριαρχία σου στο χώρο που σου έχει απομείνει, έτσι ώστε η Τουρκία να κατανοήσει ότι απέναντί της δεν έχει το κενό όπως νομίζει τώρα, γι' αυτό διεκδικεί διάφορα κομμάτια στο Αιγαίο, αλλά έχει μια συμπαγή χώρα, ώστε να οθηθεί και αυτή προς την πλευρά της, προς την κατεύθυνση της Ανατολής και να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια πιο υγιή σχέση, είναι κάτι το ρεαλιστικό. Είναι βέβαια μια προσπάθεια που έχει πάρα πολλές παραμέτρους, η μελέτη των οποίων ξεφεύγει από τα δικά μου έτσι, γνωστικές ικανότητες, εννοείται. Το στρατιωτικό κομμάτι, που είναι το δικό μου το αντικείμενο, σας διαβεβαιώ ότι μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει. Για την ακρίβεια, όπως έχουμε πει και άλλες φορές και με τον Μπάρι τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένως,
οι εξελίξεις σε αυτό που λέμε τέχνη, επιστήμη και τεχνολογία του πολέμου, αλλά και τα γεωπολιτικά δρόμενα στον πλανήτη και συγκεκριμένα η σύγκρουση χερσαίων και θαλάσσιων δυνάμεων και κάποια νέα μοντέλα πολέμου, κυριολεκτικά είναι σαν να έχουν φτιαχτεί κατά παραγγελία της Ελλάδος για να εφαρμοστούν στο Αιγαίο και γενικότερα στο ελληνοτουρκικό σύστημα. Και αν λειτουργήσεις με αυτόν τον τρόπο, αν προσαρμοστείς στις συνθήκες της εποχής σου και τις τεχνολογικές, τότε όχι μόνο μπορείς να πακτώσεις την κυριαρχία σου στην περιοχή που λέμε, που αναφέρουμε εδώ, αλλά ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσεις όλη αυτή την προσπάθεια ως βάση έδρασης για ενίσχυση της εθνικής σου οικονομίας. Και αυτό είναι αλλού Παπά Ευαγγέλιο, αλλά αξίζει τον κόπο να το πούμε και θέλω να κλείσω με αυτό. Άρα λοιπόν, όπως το παρελθόν δεν ήταν δεδομένο, σίγουρα δεν είναι το παρόν και το μέλλον. Αυτή η τοπάθεια που έχουμε, αυτή η λογική της μηδενιστικής αποδοχής μιας φαντασιακής τουρκικής ισχύως και η λογική ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί είμαστε ελεγχόμενο κράτος, είναι πολύ απλά κατασκευές που έχουμε στο κεφάλι μας και μπορούν να αλλάξουν. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, είναι ρευστή, είναι ασαφής. Βρισκόμαστε, επαναλαμβάνω, σε μία από τις πιο μεταβατικές ιστορικές περιόδους των τελευταίων αιώνων. Έχει ευρύτερες διαστάσεις, δεν είναι μόνο στο δικό μας χώρο. Λοιπόν, και η Ελλάδα βρίσκεται ενώπιον τεράστιων ευκαιριών και τεράστιων κινδύνων. Οφείλει να κατανοήσει ότι στο χέρι της είναι να πώς μπορεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και να αποφύγει τους κινδύνους. Και η ρεαλιστική μελέτη της ιστορίας, όχι μια, αυτό που είπα πριν, δετερμινιστική, αιτιοκρατική, έτσι, αναγκαστική μελέτη της ιστορίας, είναι απλά το λανθασμένο γεωπολιτικό εργαλείο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να μην κούρασα.